Ο Σερίφ Σιαχίν, που ζει στην Κομοτήνη, καταγγέλει πω εξαιτία του βάρου του ακόμα και το ΕΚΑΒ δεν μπορεί να του παρέχει τη δυνατότητα της μεταφοράς του με ασθενοφόρο στο νοσοκομείο, διότι ζυγίζει 360 κιλά. Το πρόβλημα που αντιμετωπίζει ο 58χρονος άνδρας, είδε το φως της δημοσιότητας μετά την καταγγελία από το συνήγορό του στο thistoday.gr. Όπως χαρακτηριστικά ανέφερε, από το 112 του λένε πάντα ότι είναι υπέρβαρος και γι' αυτό δεν του στέλνουν ασθενοφόρο. Ο 58χρονος άνδρας, λόγω του βάρους του και των προβλημάτων υγείας που αντιμετωπίζει, είναι καθυλωμένος στο κρεβάτι του. Ο άνθρωπος αλεπορείται καθώς κανένα νοσοκομείο δεν δέχεται να τον νοσηλεύσει, ενώ το μόνο που συμβαίνει είναι να του στέλνουν που και που έναν γιατρό για να του πάρει αίμα, κατά διαστήματα πονά και χρειάζεται έναν γιατρό να του κάνει μια ένεση για να ανακουφιστεί. Ο 58χρονο έχει λάβει έγκριση για να ακολουθήσει μια θεραπεία για να χάσει κιλά από το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο του ΡΙΟΥ, διότι η συγκεκριμένη θεραπεία μπορεί να γίνει μόνο σε αυτό. Την οποία όμω δεν μπορεί να εφαρμόσει, καθώ πρώτα θα πρέπει να υποβληθεί σε ορισμένε ειδικέ εξετάσει σε οργανωμένο νοσοκομείο. Που το νοσοκομείο τη πόλη του δεν προωθεί, συμπλήρωσε ο συνήγορο του 58χρονου άνδρα. Μετά από επικοινωνία που είχε η ΔΕΛΤΑ Τηλεόραση με τον πρόεδρο του ΕΚΑ Αυθράκη, Σταύρο Καμπουραντώνη, έγινε γνωστό πω δεν υπήρχε κανένα έγγραφο που να έχει σταλεί στην υπηρεσία αναφερόμενο στη συγκεκριμένη υπόθεση. Επίση, υποστήριξε πω τα οχήματα που διαθέτει το ΕΚΑΒ στην περιοχή τη Θράκη μπορούν να εξυπηρετήσουν ασθενείς έως και περίπου 200 κιλά. Ο πρόεδρο του ΕΚΑΒ συμπλήρωσε ακόμη πω δεν υπάρχουν οι κατάλληλες υποδομές στα νοσοκομεία τη Θράκη για να εξυπηρετήσουν τέτοιου είδους περιπτώσεις ασθενών.